Χαίρετε. Σήμερα θα ήθελα να σχολιάσω ένα λεπτό θέμα σχετικά με, με το πόσο έχουμε μάθει όλοι μας, ακόμα βάζω και εμένα μέσα, αν και προσπαθώ να το αποφύγω αυτό, στην καλοπέραση. Πώς καλομάθαμε, γίναμε της ευκολίας, δηλαδή όλα γρήγορα τα θέλουμε, γρήγορα αποτελέσματα στη γυμναστική. Γρήγορο φαγητό, γρήγορο το ένα, γρήγορο το άλλο. Καταντήσαμε μία ιδέα. Και γιατί το λέω αυτό? Καταρχάς, μέσα από την ευκολία δεν θα βγάλεις ποτέ αποτέλεσμα. Ποτέ. Η ζωή είναι φτιαγμένη έτσι, ήταν πάντοτε έτσι και τώρα είναι έτσι, απλά σου λένε ψέματα. Σε έχουν μάθει να νομίζεις ότι όλα είναι εύκολα. Όχι, φίλε μου. Δεν είναι καθόλου εύκολα. Σου λένε, θα κάνεις 40 λεπτά γυμναστικής και τέλειωσε, θα γίνεις κορμί. Ναι, στο λένε αυτό για να σου πλασάρουν από δίπλα και τα 5 κιλά φάρμακο, επειδή δεν θα βλέπεις αποτέλεσμα με τα 40 λεπτά, και να κάνεις τη δουλειά σου. Έτσι. Να, δεν είναι έτσι. Άμα ήταν με 40 λεπτά και μισή ώρα, σου λέει ο άλλος, η τάδε άσκηση, άμα κάνεις μόνο αυτή την άσκηση, τελείωσε. Θα γίνεις κομμάτια. Τέλειωσε. Με μία άσκηση. Περιμένεις εσύ τώρα με μία άσκηση να φτιάξεις. Με 40 λεπτά γυμναστική. Περιμένω άλλος να βάλει κάτι καλό διαπάνω του και σε 20 λεπτά να γίνει μοντέλο. Όλα εύκολα. Δηλαδή, σας αρέσει να τρώτε και το παραμύθι. Αυτό είναι το θέμα. Δηλαδή, βλέπω κόσμο να τρέχει όπου του μιλήσουν για ευκολία από πίσω. Από πίσω κι αυτή. Ποιο το νόημα? Δηλαδή, να μην κουραστείς καθόλου. Τι κάνετε? Να μην κουραστείς καθόλου στη ζωή σου. Να μην κουραστείς ούτε καν στη γυμναστική. Τι θες δηλαδή? Πού θες να κουραστείς? Ή θες έτσι απλά να κάθεσαι και να έρχεται το αποτέλεσμα να σε βρίσκει? Ή να τρως το παραμύθι μια ζωή? Δεν βαρέθηκες πια να σε κοροϊδεύουν? Δεν μπορείς να αντιληφθείς? Δηλαδή, λίγο λογική, πραγματικά. Λίγο λογική. Σε όλα θα έπρεπε να υπάρχει. Πουθενά δεν υπάρχει λογική. Τέλος πάντων, στη γυμναστική. Δεν πρέπει να καταλάβετε ότι δεν γίνεται μέσα σε λίγο χρόνο να έχεις αποτέλεσμα? Τι θα κάνεις σε 40 λεπτά? Τι θα κάνεις σε μισή ώρα? Τι θα κάνεις σε μια ώρα? Το αερόβιο σου πού θα το βάλεις? Οι αθλητές, εσείς τι νομίζετε, οι πρωταθλητές που βλέπετε και ζηλεύετε, και εγώ, με την καλή έννοια το λέω, τρώνε όλη τη μέρα τους μέσα στο γυμναστήριο. Στα γυμναστήρια, είτε είναι αυτά αθλητική χώρη, είναι οτιδήποτε. Όλη τη μέρα τους. Αν δεν υπάρχει αθλητής να χτυπάει εξάωρα σε περιόδους προετοιμασίας, εμένα να μου αλλάξετε το όνομα. Και εσείς ήρθατε τώρα και ήρθαν κι άλλοι και σας λένε, άστα αυτά, λέει τώρα τίποτα, στο μισάωράκι έχεις ξεμπερδεύσει. Τι λες ρε, σοβαρά? Για κοιτάξτε λίγο, και το λέω στα περισσότερο στα μικρά παιδιά, γιατί οι μεγάλοι έχουν φάει την ήττα τους, έχουν καταλάβει τώρα ότι τόσα χρόνια κάνω και δεν γίνεται. Ή θα έχουν αλλάξει τρόπο σκέψης για να πετύχουν αυτό που θέλουν, ή θα έχουν εγκαταλείψει. Ή θα έχουν πάρει απόφαση ότι μια ζωή θα είμαστε στη μετριότητα. Το βλέπω αυτό. Το βλέπω παντού σε όλους τους χώρους. Για τους πιτσιρικάδες λοιπόν, για ξυπνάτε λίγο. Για ξυπνάτε λίγο, γιατί μόνο για εφέ είστε. Όπου δείτε εύκολο φαρμάκι, από πίσω θα τρέξετε να πάρετε καμιά εύκολη συμβουλή, να σας πούνε ποια πρωτεΐνη να πάρετε, τι αμινοξέο και τέτοια. Για στρώστε λίγο τον κόλο σας κάτω και γυμναστείτε. Μου θέλετε με μία ώρα γυμναστική την ημέρα να γίνετε άνθρωποι? Αυτά που ξέρατε να τα ξεχάσετε. Θέλετε χάιδεμα στα αυτή σας. Τέλος πάντων, να μην πω περισσότερα.
γιατί γίνομαι κακός. Θα τα πούμε σε επόμενο βίντεο. Ευχαριστώ πολύ.